Λοιπόν, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πάρα πολύ ωραία. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, είμαστε στην τελευταία ενότητα της σημερινής μέρας, της τρίτης ημέρας των ερευνητικών δραστηριοτήτων και πρώτης μέρας διαζώσης, όπου κλείνουμε με δύο σημαντικές δράσεις. Η μία είναι η παρούσα, που έχουμε την παρουσίαση του Δημητικού Τόμου για τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής θεωρίας, τον κύριο Γιώργιο Χατζικονσταντίνου, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, από τους πρώτους καθηγητές, όπου πολλά μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας και επίσης περισσότερα μέλη ΔΕΠ διαφόρων πανεπιστημίων έχουν συγγράψει, εγώ μέτρησα γρήγορα, 36 άρθρα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι κάποιες παρεμβάσεις, αναγορεύοντας και αναζητώντας και διαπιστώνοντας, όπως αναγράφει και ο τίτλος, τα κύρια σημεία που σχετίζονται με το σήμερα στην οικονομική θεωρία. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να δώσω αμέσως το λόγο στην Επιστημονική Επιτροπή, που έχει και την επιμέλεια αυτού του τόμου. Είναι παρόντες όλοι, κάτι το οποίο σημαίνει πολλά κατά τη γνώμη μου. Και κύριε Χατζικωνσταντίνου, πραγματικά έγινε μια εξαιρετική δουλειά. Είναι τιμή μας να την παρουσιάζουμε και να την αναγορεύουμε μέσα από τη δραστηριότητα του συνεδρίου μας. Να τονίσω ότι παρόντες είναι περίπου 100 σύνεδροι, γιατί έχουμε τους περιορισμούς λόγω COVID, αλλά διαδικτυακά μας παρακολουθούν ίσως και πάνω από 300. Επομένως, δίνεται βήμα λαμπρό να τιμήσουμε την παρουσία σας σήμερα εδώ, αλλά και τη συμβολή σας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και την Επιστήμη. Δίνω το λόγο στον κοσμήτερο της σχολής, τον κύριο Δρυμπέτα. Κύριε Δρυμπέτα, ο λόγος εσάς. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τα λέω ανάποδα. Αγαπητοί αντιπριτάνης και αγαπητοί πριτάνης, είστε τέσσερις πριτάνης αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα. Οφείλω να πω ότι όταν έχω να μιλήσω για το δάσκαλό μου και φίλο μου Γιώργο Χατζικωνσταντίνου, δεν μπορώ να το κάνω ούτε αντικειμενικά, ούτε τελείως νυφάλια. Είναι ένας άνθρωπος που με συντρόφεψε πνευματικά για τα 2/3 της ζωής μου. Ένας φίλος, συνοδοιπόρος, πάνω απ' όλα δάσκαλος. Δάσκαλος με την ωραία παλιά έννοια της λέξης. Άρα μην περιμένετε για μένα να είμαι αντικειμενικός και μην περιμένετε για μένα να είμαι και από μένα να είμαι και τελείως νυφάλιος. Το Γιώργο το γνώρισα σχεδόν την πρώτη μέρα της φοιτητικής μου ζωής. Δεν ήταν η πρώτη, νομίζω ήταν η τρίτη. Σε ένα αμφιθέατρο κατάμεστα παιδιά από... Είμαι Σεριανός. Στη Θεσσαλονίκη ερχόμουν στην ουσία για πρώτη φορά στη ζωή μου. Πρώτη φορά έμπαινα σε αμφιθέατρο. Είχα την τύχη λοιπόν, ο πρώτος δάσκαλος που γνώρισα και αυτός που με συντρόφισε πολλά χρόνια μετά, ήταν ο Γιώργος. Να μπω σε ένα αμφιθέατρο κατάμεστο παιδιά σαν και εμένα και να έχω απέναντί μου ένα άνθρωπο ο οποίος από τις πρώτες στιγμές άρχισε να μας μαθαίνει τι είναι πανεπιστήμιο. Είχα την τύχη να ακούω στη ζωή μου πολλούς και εξαιρετικούς οικονομολόγους και να πάρω από όλους αυτούς αρκετά πράγματα. Από τον Γιώργο όμως δεν πήρα μόνο οικονομικές γνώσεις, ούτε κυρίως οικονομικές γνώσεις. Πήρα κάποια άλλα πράγματα
που θεωρώ τόσο εμένα, όσο και το τμήμα μου, το ορίζουν ακόμα και σήμερα σαν Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Το πρώτο πράγμα που πήρα, και το πήραμε όλοι μας, γιατί όλοι μας είμαστε μια κομμάτια, μια τεράστια αλυσίδα από φοιτητές, πρώτα καθίσαμε στα φοιτητικά έδρανα απέναντί του, μετά καθίσαμε στα φοιτητικά έδρανα δίπλα του πολλοί από εμάς. Το πρώτο πράγμα που πήραμε είναι η αγάπη για το φοιτητή. Ο Γιώργος όταν μιλάει για τους φοιτητές, πάνε να χρησιμοποιεί το όρο φοιτητές. Συνήθως λέει παιδιά μας, τα παιδιά μας. Το πήραμε όλοι και θεωρώ ότι προσπαθούμε να το κρατάμε όσο μπορούμε ακόμα και σήμερα. Είχα την τύχη, πολλά χρόνια αργότερα, αφού τέλειωσα τις σπουδές μου, πήρα διδακτορικά, είχα την τύχη να μπω στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τότε είχε λίγο αλλιώτικο όνομα, του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου. Εκεί έμαθα και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι να σέβομαι και να είμαι φίλος με τους συναδέλφους μου. Και αυτό επίσης θεωρώ πράγμα που είναι λίγο δύσκολο και ίσως θα μπορούσα να πω και λίγο σπάνιο για τα πανεπιστημιακά δεδομένα. Αυτό το κρατάμε ακόμα στο τμήμα μας μέχρι σήμερα. Σέβομαι, σημαίνει σέβομαι την πανεπιστημιακή ιδιότητα και όχι βαθμίδα, όχι διοικητική θέση. Σέβομαι το δάσκαλο που έχω δίπλα μου και κάνει τη δουλειά με μένα. Το σέβομαι αφήνοντάς τον να έχει τις δικές του απόψεις που δεν προσπαθώ να το επιβάλλω, ούτε θέλω να μου επιβάλλει. Σέβομαι αλλάζοντας γνώμες, απόψεις, θεωρίες και αυτό πρέπει να ξέρετε σε όλους μας και νομίζω 100% και στους 5 που είμαστε εδώ, το μάθω Γιώργος. Αφήστε με να πω πολύ λίγα πράγματα για το τμήμα μου, ένα τμήμα που το δημιούργησε ο κ. Χατζικωνσταντίνου. Ίσως θεωρήσετε τη λέξη δημιουργία εδώ καταχρηστική. Η δημιουργία είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης πανεπιστημιακών οργάνων ή του Υπουργείου Παιδείας ή μιας διοικητικής πράξης, πείτε όπως θέλετε. Στην ουσία όμως τα περισσότερα τμήματα έχουν κάποιον άνθρωπο που τα οραματίστηκε, τάστησε, πόνεσε μαζί τους, πέρασε τις ιδέες του στα πρώτα άτομα που ήταν στο τμήμα και αυτό 100% έγινε από τον Γιώργο. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του τμήματος. Σήμερα το τμήμα έχει δικά του ωραιότητα αμφιθέατρα, προτζέκτορες, τα πάντα που έχει ένα πανεπιστημιακό τμήμα, ίσως και με πολύ καλό εξοπλισμό. Τότε, και νομίζω ο κ. Σιμόπουλος το θυμάται επίσης, τα πρώτα μαθήματα έγιναν πάνω σε μπετόν, σε καρέγγλες σκηνοθέτη. Οι καθηγητές προφανώς δεν είχαν μικρόφωνα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ήταν, βγάλαμε μια από τις καλύτερες φουρνιές φοιτητών που βγάλαμε ποτέ. Εξαιρετικά παιδιά, τα οποία δεν παραπονέθηκαν ποτέ. Αυτή τη σχέση με φοιτητές που κρατήθηκε όσα χρόνια ο Γιώργος ήταν στο τμήμα μας και προσπαθούμε να κρατήσουμε και σήμερα, θεωρώ ότι κάπως τα έχουμε καταφέρει. Το τμήμα μας είναι από τα λίγα τμήματα που δεν θα δείτε ποτέ αφίσα, τίποτα γραμμένο στον τοίχο και αυτό δεν το επιβάλλουμε με κάποιο διοικητικό μέσο, το επιβάλλουμε μέσα από μια συμφωνία με τους φοιτητές μας. Το τμήμα μας ακούει τους φοιτητές, είναι σε συνεχή επαφή μαζί τους. Δεν συμφωνούμε πάντα. Διαφωνούμε αρκετές φορές. Αλλά μέχρι τώρα, για πολλά χρόνια, βρίσκουμε τις χρυσές τομές. Από κάπου το μάθαμε. Και το μάθαμε από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Πάνω απ' όλα, μάθαμε να είμαστε στο τμήμα
αλλά και στις ζωές μας, ανεκτικοί αιώνες με τον άλλο. Μάθαμε να είμαστε ανεκτικοί στη διαφωνία. Δεν συμφωνούμε, αλλά ξέρουμε πώς να διαφωνούμε. Ξέρουμε πώς το τέλος, μέσα σε μια γενική συνέλευση, να αποφασίζουμε ομόφωνα. Και πρέπει να σας πω ότι στα 20 περίπου χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, είναι εξαιρετικά λίγες, νομίζω λιγότερες από τα δάχτυλα του ενός μου χεριού, οι αποφάσεις που δεν έχουν βγει ομόφωνα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας, την οποία μάθαμε και κάποιος μας την έμαθε. Ώρες-ώρες, προχωρώντας στους διαδρόμους του τμήμα μου, νομίζω ότι ακόμα ακούω εκείνο το βροντερό γέλιο του Γιώργη, το οποίο είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμο, πιστέψτε με, το όσοι το έχετε ακούσει το ξέρετε 100%. Πρέπει να ξέρετε ότι μετά πολλά χρόνια επαναλαμβάνω τα ίδια ανέκδοτα που άκουσα και εγώ στους φοιτητές μου, τα οποία και μου τα άμαθε, και νομίζω όλοι μας είχε μια τεράστια γκάμα ανεκδότων. Θυμόμαστε κάποια από αυτά, αλλά ήξερε και στις πιο δύσκολες στιγμές μιας πανεπιστημιακής συνάντησης, μιας γενικής συνέλευσης, να βγάζετε από τσεπάκι ως διαμαγείας το καλύτερο ανέκδοτο που τέριαζε εκείνη τη στιγμή, να ερεμεί τα πνεύματα και στο τέλος διαμαγείας, ακόμα και όταν εμείς είμαστε νεαρά κοκόρια, να μας κάνει να συμφωνούμε. Τα πρώτα χρόνια του τμήματός μου ήταν χρόνια που δουλεύουμε σε σάγα ιδούρια όλοι μας. Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο ευχάριστα στη ζωή μου. Με τόση χαρά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια ένφυτα ταλέντα, ήταν ένα από αυτά που ο κ. Κατσικοσταντίνου είχε. Το τμήμα μας, τον ομότιμο καθηγητή, έχει προσπαθήσει να τον τιμήσει. Ένα από τα αμφιθέατρά μας ονομάζοντας με το όνομά του. Με εξαιρετική χαρά συνεισφέραμε όλοι στο γράψιμο αυτού του τόμου. Πρέπει να ευχαριστήσω έναν άλλο μαθητή του, νεότερο από μένα, τον απληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κ. Ρουκανά, ο οποίος με ρύμνησε, με μεράκι, να ολοκληρωθεί αυτός ο τόμος. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Γιώργο, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αυτοί στην αίθουσα, μάλλον η μεγάλη τους πλειοψηφία που ήταν μαθητές σου, γιατί βλέπω ότι είμαστε κάμποσοι, και κάμποσοι βέβαια που δεν ήταν και νομίζω θα ήταν χαρά τους να σε γνωρίσουν. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι γερός. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εντάξει, ο Βαγγέλης είπε ήδη πάρα πολλά πράγματα. Εγώ απλά θα υποκληθώ και στο δάσκαλο και στον άνθρωπο. Και είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 2000, τυχαία, βλέπω μια πρόσκληση, είχα γυρίσει από Αγγλία, είχα κάνει διάφορα πράγματα τότε στη ζωή μου, δεν έχει σημασία, δεν διαφέρει και κανέναν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω μια προκήρυξη, μια πρόσκληση για 407 του 80. Ένα τμήμα διεθνών οικονομικών σύστημα και ανάφη στην Κομωτινή. Ωραία, φίλε, λέω, αυτό μου κάνει. Σε σχέση με αυτά που έκανα τότε, λέω, θα κάνω, λέω, αίτηση. Ετοιμάζω, λοιπόν, ένα πάκο, το στέλνω. Και στην πορεία, 13-14 Αυγούστου, στην Αθήνα δεν ήταν και κανένας, βρίσκω ένα κοινό φίλο, ο οποίος τότε πίστευε 407 του 80 σε διπλανό τμήμα,
Και του λέω, ξέρεις, του λέω, κάνει μια αίτηση εκεί πέρα και μου λέει, Γιώργος Χατζικονσταντίνου, μου λέει, εκπληκτικός άνθρωπος, κυμπάρης και το ανέκδοτο πάει σύννεφο. Λέω, οκ, αυτό είναι. Λοιπόν, πραγματικά, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, είμαι στην πλατεία της Κομωτινής και αγορεύω. Μου λέει, έχεις άρθει, μου λέει, ποτέ στην Κομωτινή. Λέω, όχι. Μου λέει, να τα πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με καλεί στο σπίτι του. Θεσσαλονίκη. Εντυπωσιακό. Πάω, λοιπόν, στο σπίτι του. Γεια σας, γεια σας. Ανοίγω την πόρτα. Μάλλον μου ανοίγω την πόρτα, ανοίγω την πόρτα. Κρεμασμένο, λοιπόν, στην κολόνα, είχες την... πώς το είχες αυτό. Αυτό που είχαν... ναι, αυτό με την μπάλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν... δείγμα σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, ήταν γραμμένο πάνω στην κολόνα. Λέω, ωραία, λέω, θα συνεννοηθούμε τώρα. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με τον Γιώργο Χατζικονσταντίνου και η σχέση μου με το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στην Κομωτινή. Ξεκίνησα ως 407 κάθετος του 80, διδάσκοντας θεωρία οικονομικής ανάπτυξης. Στο δε πρώτο μου μάθημα είχα φοιτητή το Σπύρο του Ρουγκανά. Λοιπόν, και βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπω και το πρόσωπο απέναντι, μην ξεχνάμε και τον Χρήστο τον Άκο, έτσι. Άλλη ροϊκή μορφή και φυσιογνωμία του τμήματος. Λοιπόν, που επίσης πρέπει να πω ότι με πολλές θυσίες και με πολύ κόπο βοήθησε και ήταν αλογός στην προσπάθεια που έκανε ο Γιώργος Χατζικονσταντίνου για να χτιστεί επιχειρησιακά και λειτουργικά αυτό το τμήμα. Για να μην ξεχνιόμαστε και να μην ξεχνάμε. Το γεγονός, λοιπόν, ότι σήμερα είμαστε όλοι εδώ, είμαστε ακριβώς επειδή προσπαθούμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, με αγάπη, έχει δώσει όλο του το είναι στο ακαδημαϊκό γίγνεσθε, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης και σήμερα Οικονομικών Επιστημών και βεβαίως όλα τα παιδιά, που δεν είναι μόνο τα παιδιά, τα φυσικά του παιδιά, αλλά είμαστε όλοι εμείς. Το ελάχιστο, λοιπόν, που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν σήμερα να είμαστε εδώ και χάρη στην πραγματικά προσπάθεια που έκανε ο Σπύρος να έχουμε έναν τιμητικό τόμο στον οποίο ήταν επίσης ιδιαίτερα, δεν θα έλεγα συγκινητικό, αλλά καθαρά ενδεικτικό και απόδειξη της προσωπικότητας του Γιώργου του Χατζικονσταντίνου και της βαθιάς εκτίμησης που τρέφει ο ακαδημαϊκός κόσμος, όπου είδα πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν για σένα, ξεκάθαρα. Και ήταν συγκινητικό να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν ακριβώς για να δείξουν από τη δική τους οπτική και από τη δική τους πλευρά την αναγνώριση και την εκτίμηση και την αγάπη σε αυτόν τον μεγάλο ακαδημαϊκό δάσκαλο. Σήμερα θα έλεγα ότι πολλοί από εμάς, εγώ σίγουρα πάντως, φοράω κουστούμι και γραβάτα και με αποκαλούν Πρίτανη, χάρη σε σένα. Και βεβαίως και πολλοί από εμάς με τις ιδιότητες που σήμερα φέρουμε. Τις φέρουμε χάρη σε σένα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ρώτησες ποτέ ούτε το οικογενειακό μας υπόβαθρο, ούτε την πολιτική μας πορεία. Δεν ενδιαφέρθηκες ποτέ να μπεις σε κουτσομπολιά και σε διαδικασίες περίεργες και κυρίως ποτέ δεν απέκλεισες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν απέκλεισες, είμαστε σήμερα εδώ. Και είναι πολύ συγκινητικό για όλους εμάς το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε άνθρωποι και άνθρωποι από διαφορετικά σημεία εκκίνησης, όχι μόνο γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία,
που όμως είμαστε φίλοι, εντάξει. Και είμαστε φίλοι επειδή μας ενέπνευσες και ενέπνευσες σε όλους εμάς αυτό που είπε πριν ο Βαγγέλης ο Δρυμπέτας, να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μαζί δουλεύουμε. Δεν είναι, για μας δεν ήταν μόνο μια δουλειά. Ήταν μια πορεία, μια κοινή πορεία και πραγματικά μας έδωσες όλο αυτό το εφαλτήριο για να βάλουμε κι εμείς από το δικό μας μετερίζι έτσι, ένα μικρό λιθαράκι. Και αυτό είναι και συγκινητικό και όμορφο και να σου πω και κάτι άλλο, είναι αυτό που μεταδίδουμε τελικά ως περιουσία στα παιδιά μας. Αυτό τελικά μένει σε αυτή την πορεία. Ακόμα και το γεγονός ότι βρεθήκαμε άνθρωποι μετά, παράδειγμα με τον Δημητρίου που στο πλαίσιο αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης και συνεδρίου βρισκόμαστε σήμερα μαζί, με τον Δημήτρη έχουμε γίνει φίλοι. Γιατί έχουμε γίνει φίλοι? Γιατί ακριβώς έχουμε εμπνευστεί από ένα κοινό υπόβαθρο, από μια κοινή πορεία. Δεν ρώτησα ποτέ τι έχει κάνει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης δεν έχει ρωτήσει κάνει εγώ, ο Βαγγέλης. Έτσι. Αλλά είμαστε μαζί και κινούμαστε μαζί και θα κινούμαστε μαζί. Και όλα αυτά χάρη σε σένα. Λοιπόν, ως εκ τούτου, για να μην συνεχίσω έτσι να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία πάση περιπτώσει ο καθένας ξέρει, τα νιώθει μέσα του και τα αντιλαμβάνεται όπως ο καθένας νομίζει και πιστεύει. Εγώ έχω να πω ότι πολύ απλά δεν θα ήμουνα αυτό το μικρό ή μεγαλύτερο. Δεν θα είχα πετύχει μάλλον αυτό το μικρό ή μεγαλύτερο που έχω πετύχει μέχρι σήμερα στη ζωή μου, εάν δεν ήσουν εσύ. Και ως εκ τούτου σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος.